Εγώ δεν σου λέω να τη βγάλει, αλλά δεν είσαι το κανόνα και υποχρεωτικό. Αυτό τι σημαίνει στον πολύ κόσμο? Δηλαδή, το μήνυμα έχει ήδη περάσει, κύριε Σεριγιάννη. Τα μέτρα πλέον δεν ισχύουν. Αυτό είναι το μήνυμα που πέρασε. Δεν ισχύουν τα μέτρα. Το μήνυμα που πέρασε είναι αυτό. Τώρα οι συστάσεις, τι να πω. Το κακό μήνυμα δεν είναι ότι δεν ισχύουν τα μέτρα. Το κακό μήνυμα είναι ότι ο λόγος που δεν υπόθηκε ποτέ αυτό, αλλά είναι αυτό που ερμηνεύει ο κόσμος. Ο λόγος που δεν ισχύουν τα μέτρα, γιατί για να μην ισχύουν οι υποχρεωτικότητες κλπ., σημαίνει ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι, εκεί δεν πάει είναι το πράγμα. Μυαλό, όταν. Φυσικά. Α, το, μα νομίζω ότι εκείνο το οποίο με το μήνυμα αυτό στέλνεις προς την κοινωνία είναι ότι δεν κινδυνεύεις. Μπράβο. Και το μείζον τώρα το μέγα ερώτημα είναι, κινδυνεύουμε ή όχι? Κοιτάξτε, εγώ μιλώ, επειδή αυτό δεν είμαι γιατρός, διαβάζω δεδομένα, έχω κάνει εγκυκλοπαιδική επιστημονική μόρφωση πάνω στο θέμα, διαβάζω συνεχώς τα πιο πρόσφατα ιατρικά papers γι' αυτό. Έχουμε αναλύσει τον μηχανισμό δράσης της COVID κτλ. Όλοι οι και ξένοι ειδικοί από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά ιατρικά του κόσμου λένε ότι το καλύτερο είναι να μην κολλήσεις. Δεν υπάρχει το «έλα δεν πειράζει, ας κολλήσεις, θα το περάσεις ήπια». Γιατί πρώτον δεν ξέρεις την κατάσταση της υγείας σου πώς ακριβώς είναι και πώς θα σε επηρεάσει. Δεύτερον, υπάρχει το ζήτημα της long COVID, έτσι, της μακροχρόνιας εβδομάδων. Και να πούμε εδώ ότι και εδώ τώρα μα το Θεό προκαλώ και τους συναδέλφους ιατρούς που είναι πιο ειδικοί από μένα, αλλά τους προκαλώ παρόλα αυτά. Εγώ ξέρω, διαβάζοντας ξαναλέω, δεν το λέω από μένα, ότι οι όμικρον 4 όμικρον 5 χτυπούν και το κατώτερο αναπνευστικό. Δεν χτυπούν μόνο το. Και τους πνεύμονες δηλαδή, έτσι. Εντάξει, και τους πνεύμονες. Οπότε βεβαίως είναι πιο ήπια σε σχέση με τη Δέλτα, αλλά δεν είναι τόσο ήπια όσο ήταν για παράδειγμα η όμικρον, η όμικρον 2. Άρα σε αυτό το πλαίσιο και νομίζω ότι όλοι οι φίλοι μας που έχουν κολλήσει, γιατί έχουν κολλήσει πάρα πολλοί κόσμος, το καταμαρτύρουν αυτό. Δηλαδή και επαναλυμώξεις έχουμε και εδώ, άνθρωποι που νόσησαν και εμβολιάστηκαν ξανά νοσούν. Ένα παράξενο πράγμα, ένας φαύλος κύκλος. Για να μην σας κουράζω, ας το πάρουμε λίγο σοβαρά. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ήπιο τρόπο πράγματι, αλλά χρειάζεται να το πάρουμε λίγο σοβαρά. Δεν μπορούμε απλώς να λέμε δεν είναι τίποτα. Θα περάσει και από το Σεπτέμβριο, βλέπουμε, για άλλα μέτρα. Ας γλεντήσουμε τώρα που είναι καλοκαίρι. Εγώ είμαι 55 χρονών, προφανέστατα ενοχλούμε από το να έχω τη μάσκα συνέχεια. Δεν υπάρχει ερώτημα γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι εμένα μου αρέσει. Αλλά η επιλογή μου είναι πρώτον να κολλήσω εγώ και όλη η οικογένεια, η μητέρα μου, ξέρω που είναι 85, και η δεύτερον είναι να κολλήσω εγώ, αν εγώ είμαι φορέας, τους φοιτητές μου, τους συνεργάτες μου, τους οποίους δουλεύουμε δίπλα-δίπλα στο εργαστήριο κτλ. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω αποστάσεις στο εργαστήριό μας, δηλαδή να βάζω τουλάχιστον. Δικά σας πρωτόκολλα εσείς ενεργοποιήσατε, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Σαριγιάννη. Τα δικά σας πρωτόκολλα. Τι κάνουμε. Βάζουμε. Έχουμε συσκευές απολύμανσης αέρα σε όλα τα γραφεία. Στο εργαστήριό μου, των παιδιών, στα εργαστήρια. Και τι θεωρώ, με έξοδο του εργαστηρίου. Έτσι, κανονικά δεν είναι αυτό. Τώρα, ο κύριος Σαριγιάννης στέλνει το μήνυμα, δεν τελειώσαμε, παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει ο κύριος Σαριγιάννης. Παρακολουθεί την πορεία της πανδημίας. Είναι διαχειρίσιμο. Αν αντιδράσουμε, είναι διαχειρίσιμο. Μην περιμένουμε να κολλήσουμε μυρολατρικά. Μπορούμε να τα αποφύγουμε. Μα και δεν υπάρχει λόγος να κολλήσει ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα δεν κόλλησε, κύριε Σαριγιάννη. Δεν υπάρχει λόγος να κολλήσει ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα δεν κόλλησε. Έτσι δεν είναι? Τι να πω. Απολύτως. Απολύτως. Αυτό ακριβώς. Τώρα, κύριε Σαριγιάννη, νομίζω ότι υπεραναλυτικά μας το στείλατε το μήνυμα. Να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούμε εκείνα τα μέτρα ατομικής προστασίας που γνωρίζουμε όλοι πια πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να μας τα επιβάλλουν και να πληρώνουμε πρόστιμα κάθε φορά που δεν τα τηρούμε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε από μόνοι μας, λέει ο κ. Σαριγιάννης. Δεν έχουμε τελειώσει. Φαίνεται ότι και οι εμβολιασμένοι δεν είμαστε θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις υποπαραλλαγές. Νομίζω ότι πια το κατανοούμε, κύριε Σαριγιάννη. Βλέπουμε ότι νοσούν. Ναι. Φαίνεται ότι τα εμβόλια δυστυχώς ξεφεύγουν από αυτές τις. Ξεφεύγει η ανοσία που προσφέρουν από αυτές τις παραλλαγές. Άρα χρειάζεται μεγάλη προστασία και από τους εμβολιασμένους και από τους μη εμβολιασμένους. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα είναι το θέμα των κλειστών χώρων,
που θα πρέπει να μας προβληματίσει, αν χρειάζεται δηλαδή να συναντηθούμε σε ένα κλειστό χώρο με τη μάσκα. Κύριε Σαριγιάννη, εδώ έχει απαγορευτεί, έχει έρθει το μέτρο από τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, ναι. Τι να πω τώρα, τι να πω τώρα πραγματικά, που θα περιμένω στην ουρά μαζί με πόσους ακόμη. Κι όμως, δεν ισχύει το μέτρο αυτό. Αυτό σε τι βοηθάει? Δεν ξέρω, προσπαθώ κι εγώ τον δικό μου προβληματισμό να... Οικονομικά σε τι βοηθάει? Δηλαδή, αν πάει να πάω, αφού μπορώ να πάω στο σούπερ μάρκετ, αν πρέπει να ψωνίσω για την οικογένειά μου φαγητό, για παράδειγμα, δεν θα πάω επειδή θα πρέπει να φοράω μάσκα? Είμαστε τρελοί? Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να ρισκάρουν οι επαγγελματίες στο σούπερ μάρκετ και οι πελάτες για να δώσουν μια αίσθηση ότι δεν τελειώσαμε. Δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Λοιπόν. Με ειλικρίνεια μιλάει ο κύριος Σαριγιάννης πάντοτε. Νομίζω σε κάθε κύμα που τον είχαμε κοντά μας, μας το κατέδειξε αυτό. Κύριε Σαριγιάννη, κρατώ για την περιοχή μας ότι βρισκόμαστε στη φάση κορύφωσης αυτού του κύματος. Να το χαρακτηρίσω κύμα, δεν ξέρω πραγματικά. Διείστανται οι απόψεις. Εσείς μιλήσατε για κύμα, αν κατάλαβα καλά. Δεν πειράζει. Όσοι ξέρουν καλή φυσική, ξέρουν τι είναι ταλάντωση και τι είναι κύμα. Αυτό είναι κύμα. Άρα κύμα είναι. Και τώρα μιλάμε με τον κατάλληλο ειδικό. Για να το λέει ο κύριος Σαριγιάννης, έτσι είναι. Πρόκειται για ένα ακόμη κύμα έξαρσης της πανδημίας, εμφάνισης δηλαδή αυτών των νέων μεταλλάξεων. Στην Ξάνθη αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε εντονότατη αύξηση και ο ρυθμός θα είναι, αν καταλαβαίνω καλά, ανωδικός για το επόμενο δεκαήμερο. Σωστά, κύριε Σαριγιάννη? Έτσι φαίνεται μέχρι τώρα από τα μοντέλα που παρακολουθείτε. Αυτό, ναι. Και από το δεκαήμερο και μετά θα αρχίσει, υποψιάζουμε, σιγά σιγά καταλαγιάζει. Ακριβώς. Να καταλαγιάζει και αυτό το κύμα. Μέχρι περίπου τα μέσα Αυγούστου, κάπου εκεί, να πέσουμε σε σημαντικότερα χαμηλούς αριθμούς. Αλλά μπορεί να το πετύχουμε αυτό λίγο πιο γρήγορα, όσο πιο καλά εφαρμόσουμε κάποια μέτρα από σωστό πλόντρο. Δηλαδή, πιστεύω, ακόμα και χωρίς να είναι υποχρεωτικό, τουλάχιστον με σύνεση να αντιδράσουμε. Σε κοιτάνε λίγο παράξενα, κύριε Σαριγιάννη, αν μπαίνει σε ένα κλειστό χώρο με μάσκα. Δεν πειράζει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και αυτά τα φαινόμενα τα κοινωνικά, τα οποία δεν ξέρω πώς ξαφνικά ξεπίδησαν, μάλλον εξαιτίας των πολλών δόσεων υποχρεωτικότητας, έχω την αίσθηση ότι μας έχουν πιάσει διάφορα σύνδρομα τώρα εδώ. Κοιτάξτε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Απολύτως. Απλώς θέλω να σας πω ένα παράδειγμα προσωπικό μου, γιατί αυτό που λέω εγώ τα κάνω, έτσι. Ήμουν στις 15 Μαΐου σε ένα meeting πολύ σημαντικό της Γαλλικής Προεδρίας για ένα πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο που έχει να κάνει με την ασφάλεια των χημικών προϊόντων κτλ. Είναι κύρια δουλειά που κάνουμε σε εργαστήριο. Κάναμε λοιπόν ένα meeting με 200 επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, όλη κυριολεκτικά την Ευρώπη, πολύ ψηλού επίπεδου. Κάποια στιγμή λένε να κάνουμε την περίφημη οικογενειακή φωτογραφία όλοι μαζί. Πάμε λοιπόν, βγαίνουμε έξω, γιατί δεν χώραγε κανένα. Είμαστε μέσα βέβαια. Και είμαστε τώρα έξω. Βέβαια, ο ένας δίπλα στον άλλο για να χωρέσει η φωτογραφία. 200 άτομα μας παίρνει από πάνω και η φωτογραφία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Να σας τη στείλω, αν θέλετε να τη δείτε, να γελάσετε. Γιατί είναι 199 χωρίς μάσκα και εγώ με. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πιστέψαμε, εγώ θεωρώ ότι έκανα το σωστό απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι κυρίως και στους συνεργάτες μου, τους άλλους 199 συναδέλφους, γιατί και τους προφύλαξα από μένα δυνητικά και προφύλαξα τον εαυτό μου από αυτούς. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή στάση να κρατήσει κανείς, ανεξάρτητα από περιορισμούς ή μη. Είναι πολύ ισχυρή η παρότρινση, ούτε σύσταση θα πω, από πλευράς του κυρίου Σαριγιάννη για τη χρήση μάσκας. Και δεν μιλάμε τώρα για μάσκες απλοπανή, ότι πανή βρίσκαμε στο ξεκίνημα. Τούτης της πανδημίας το βάζαμε στη μύτη και καλύπταμε το στόμα. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένοι τύποι μάσκας για να είσαι προστατευμένος. Είμαστε ενώπιο με το έκτο κύμα της πανδημίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Σαριγιάννη. Ξέρετε ποιο θα είναι το δύσκολο? Δεν θέλω να το βάλω σε πολιτικά μονοπάτια, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται και επιστημονικά εκφράζει την άποψή του, αναγκαστικά αγγίζει και αυτά τα μονοπάτια. Αν χρειαστεί από Σεπτέμβριο να ξαναληφθούν μέτρα και μάλιστα υποχρεωτικού χαρακτήρα, θα είναι πολύ δύσκολο, εγώ θα πω σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, για οποιαδήποτε κυβέρνηση και για την παρούσα, να τα υλοποιήσει πραγματικά. Θα είναι πολύ δύσκολο τότε.
καταλαβαίνω τον προβληματισμό. Το λέω γιατί και πολιτικά δεν δείχνει να έχει σοβαρά πατήματα ο τρόπος με τον οποίο, θα μου πείτε, σε όλη την Ευρώπη η ίδια τακτική ακολουθήθηκε. Ναι, προφανώς. Σαφέστατα, αυτή ήταν η σύσταση και η κατεύθυνση που δόθηκε. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι αυτό που λέει και ο κύριος Αριγιάννης. Όταν εσύ μόνος σου ακολουθείς βηματισμούς οι οποίοι σου δείχνουν ότι σου έδωσαν θετικά αποτελέσματα, για ποιο λόγο δεν σου απαγορεύει κανείς να μην τους ξαναακολουθήσεις. Ακόμη και αν χρειαστεί να αλλάξεις τις διαδρομές από τις βασικές κατευθύνσεις που σου δίδονται. Δεν το κάναμε. Θα δούμε το Σεπτέμβριο πώς θα πάει. Να είστε καλά, κύριε Σαριγιάννη, ευχαριστούμε θερμότατα. Λίγο μας προβληματίσατε τώρα εδώ στην Ξάνθη, αλλά γι' αυτό έγινε και η σημερινή μας κουβέντα, για να μας προβληματίσετε και να είμαστε προσεκτικοί. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ναι, τα μέτρα δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν υπό την έννοια της υποχρεωτικότητας, έχουν ανασταλεί. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, έχει σε όλους τους τόνους αναφέρει ότι θα επανέλθουν από το Σεπτέμβριο και μετά, εάν και εφόσον φυσικά οι συνθήκες το απαιτήσουν. Από την άλλη πλευρά όμως, παρά το γεγονός ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικοί και μη ειδικοί, και περισσότερο βέβαια ειδικοί, διάφορους όρους για να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους ανεβαίνουν τα κρούσματα, ανεβαίνουν, αυξάνονται και οι νοσηλίες. Δεν αυξάνονται βέβαια σε τραγικό βαθμό οι εισαγωγές εντατικές. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μία έξαρση, κατάλληλου σχήμα, κατάλληλου έξαρση. Όπως και να έχει, ο καθένας θα πρέπει να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και ο καθένας θα πρέπει να αποφασίσει για το εάν θέλει να προφυλάξει τον εαυτό του ή όχι. Έτσι. Έχουμε και στην Ξάνθη αρκετά κρούσματα. Θα ανεβούν, θα ανεβαίνουν, θα είναι ανωδική η πορεία για το επόμενο δεκαήμερο, σύμφωνα με τις μετρήσεις και τα μοντέλα που παρακολουθεί από το ξεκίνημα της πανδημίας η επιστημονική ομάδα του κυρίου Σαριγιάννη. Και αναμένεται να αρχίσει μία καθοδική πορεία και ως προς τους δείκτες των κρουσμάτων και ως προς το δείκτη της μεταδοτικότητας από τα μέσα Αυγούστου, μας είπε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς θα περάσουμε στους τίτλους επικαιρότητας και επανερχόμαστε.